Φωτιά παίρνει ο προεκλογικός αγώνας των υποψηφίων για την Προεδρία, καθώς η κλεψίδρα πλέον αδειάζει. Από την εκπομπή Αλφα Καλημέρα, το ξεκάθαρο πλέον φαβορί των εκλογών Νίκος Χριστοδουλίδης αποκαλύπτει πως ετοιμάζει πλάνο με τις 100 πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης του. Και τα τέσσερα θέματα που η κοινωνία, ναι, η κοινωνία μας ανέδειξε, ναι, ναι, ως προτεραιότητες μέσα από το διάλογο που είχαμε μεταξύ τους είναι ακρίβεια, μεταναστευτικό, νέα γενιά, κυπριακό πρόβλημα. Κατέστησε παράλληλα σαφές πως ο ίδιος είναι που θα λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις και δεν θα αποτελεί έρημο των κομμάτων που τον στηρίζουν, όπως ισχυρίζονται οι αντιπαλοί του. Εσείς παίρνετε αποφάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Κληθείς να σχολιάσει τα όσα συμβαίνουν στο DC, εξέφρασε την πεποίθηση πως το κόμμα δεν πρόκειται να διασπαστεί, θέτοντας ως παράδειγμα τα όσα συνέβησαν την περίοδο του δημοψηφίσματος για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Δεν θεωρώ. Και είναι λάθος να τίθεται, η άποψή μου και πάλι, θέμα διάσπασης του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε σήμερα το κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας Αροδαφνούσα, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη Αβέροφ Νεοφύτου. Υπό το φως νέων δημοσκοπήσεων, το στρατόπεδο Αβέροφ φαίνεται να στρέφει περισσότερο τα βέλη του κατά του Ανδρέα Μαυρογιάννη και του ΑΚΕΛ. Σε ομιλία του πάντως χθες βράδυ από το σωματείο Ονίσυλλος, ο πρόεδρος του ΔΣΥ στράφηκε κατά πάντων. Άλλοι έχουν κάποιους προμετωπίδα ανεξάρτητους, αλλά πίσω ξέρετε, είναι το ΑΚΕΛ. Οι δε δυνάμεις που απέτυχαν να διασπάσουν από το 1976 την ιστορική μας παράταξη, κρύβονται πίσω από το κρυβόμενο. Η οικονομία ήταν και πάλι στο επίκεντρο των δηλώσεών του κατά την επίσκεψή του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, το πρώτο που, όπως είπε, λειτουργεί ολοήμερο. Να έχουμε μια δυνατή οικονομία, το όχημα να στηρίξει και το ολοήμερο. Δημόσιο σχολείο, να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς, να στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνίας και μια δυνατή οικονομία να προσελκύει επενδύσεις που θα δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για το σύνολο της κοινωνίας μας. Τις προτάσεις του για το κοινωνικό κράτος παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Όραμα του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι μια Κύπρος απαλλαγμένη από ανισότητες και κοινωνικο-οικονομικούς αποκλεισμούς. Μια Κύπρος που να διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικών δικτύων κοινωνικής προστασίας και μέρημνας για όλους. Το εκλογικό του επιτελείο στη Λεμεσό εγγενείας ο Χιλιάς Δημητριάδης, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στα πολλαπλά διέξοδα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τα ενίκια, τα πρωτόγνωρα επίπεδα διαφθοράς και την κατάσταση στο Κυπριακό.